Λοιπόν, λοιπόν, επιστροφή. Α, μια χαρά θα είναι ο καιρός. Πού θα πας το Σαββατοκύριακο? Άγιο Νικόλαο. Καλά το πας. Είμαι σε καλό δρόμο. Μια χαρά, μια χαρά. Λοιπόν, φεύγοντας ο καλεσμένος, μπορεί να σε πάρει και σένα να είστε μαζί. Τι λες κι εσύ? Τέλεια. Άνετα. Κύριε Αντιδήμαρχε, καλώς ήρθατε. Μάλλον σας παιδιά δείτε. Καλώς σας βρίσκω. Καλώς σας βρίσκω. Πολύ χαίρομαι που είμαι στην παρέα σας. Και εμείς χαιρόμαστε. Και πιο πολύ χαιρόμαστε που κάνετε ωραία πράγματα. Να πούμε πρώτα χρόνια πολλά στις γυναίκες, στις όμορφες γυναίκες μας. Βέβαια. Που είναι χρόνια πολλά, χρόνια καλά, χρόνια αγάπης, χρόνια ισότητας, χρόνια σεβασμού. Όλα τα καλά. Φίλος μου. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, να μιλήσουμε τώρα και για το καρναβάλι της Λίμνης. Βεβαίως. Λοιπόν, για πείτε μας λίγα πράγματα. Υπάρχει μια παράδοση στον Άγιο Νικόλαο αρκετών χρόνων, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, του καρναβαλιού, γενικά. Εμείς τώρα, σαν νέα δημοτική αρχή, σκεφτήκαμε να το συνεχίσουμε φυσικά αυτό, γιατί είναι κάτι που το αγαπάει ο κόσμος. Το καρναβάλι είναι μια περίοδος χαράς, μια περίοδος ξεγνιασιάς. Όλοι το περιμένουν να ξεφύγουν από τα καθημερινά προβλήματα. Αλλά θεωρήσαμε ότι πρέπει να του δώσουμε και ένα έτσι κλικ, ένα ιδιαίτερο χαρακτήρα. Ένα λίγο έτσι πιο καλλιτεχνικό χαρακτήρα. Το βγάζει, το αποπνέει και ο Άγιος Νικόλαος αυτό. Ναι, έτσι, η γραφικότητά του. Πάνω απ' όλα έτσι η λίμνη μας, που είναι, έχουμε ένα μοναδικό χαρακτηριστικό. Και θα μεταμορφώσουμε έτσι την περίοδο αυτή, το επόμενο Σαββατοκύριακο, 16 και 17 Μαρτίου. Uh-huh. Θα ζωντανέψουμε τη λίμνη μας και θα τη μεταμορφώσουμε έτσι σε μια μπλε απόχρωση στον κόσμο του νερού. Έτσι θα είμαστε μεταξύ πλασμάτων του νερού. Έχουμε όλη η πόλη, σκεφτείτε, θα αλλάξουμε όλο το φωτισμό μας, κάποιες εκατοντάδες λάμπες σε μπλε. Είναι όλοι σε αυτή την απόχραση του μπλε. Κατασκευές έτσι από καλλιτέχνες μέσα στην πόλη, έτσι εικαστικές, καλλιτεχνικές, όμορφες, με μπλε σημαίακια παντού. Εδώ βλέπουμε και πλάνα από τα προωθητικά, έτσι. Καλά, αυτά. Κάποιες ιδέες είναι πραγματικά τρομερές. Αυτά είναι κάτι σκερτσάκια χιουμοριστικά, τα οποία ήταν και συνεργαζόμαστε, ξέρετε, με τη Ζωή της Γουρού. Τι είναι η σκηνοθέτηση. Είναι από τον Άγιο Νικόλαο. Αν θυμάστε και από τον και από τις νύχτες του Αυγούστου. Και έτσι μας βοηθάει πολύ με την ομάδα της. Και κάνουμε έτσι όμορφα βιντεάκια και προώθησης, γιατί έτσι προσδοκούμε να φτιάξουμε έτσι ένα μπραντ σιγά σιγά να το χτίσουμε, το οποίο αυτό το καρναβάλι της Λίμνης κάθε χρόνο να ανεβαίνει και να δίνει έτσι το διαφορετικό χαρακτήρα σε σχέση με τα άλλα καρναβάλια, ας πούμε, που συναντάς, που είναι και αυτά πάρα πολύ ωραία, αλλά να ξεφύγει λίγο από το συνηθισμένο χαρακτήρα του καρναβαλιού. Mm-hmm. Είναι δύο μέρες, λοιπόν. Να σας πω έτσι λίγο το τι θα κάνουμε. Το πρόγραμμα, βέβαια. Για πείτε μας λίγο για το Σάββατο που έχουμε τα καπέλα. Τα καπέλα, ναι. Το Σάββατο έτσι θα έχουμε το Blue, όλα είπαμε είναι Blue, mm-hmm. το Blue Morning. Που... Βλέπετε ότι έχω συντονιστεί με το Έχετε μπει στο κλίμα. Το Blue Morning, λοιπόν, θα έχουμε διαγωνισμό καπέλου. Τα παιδιά είτε θα έχουν κατασκευές από το σπίτι τους, είτε θα έχουμε και εκεί εικαστικούς, όπου θα μπορούν να φτιάχνουν έτσι art κατασκευές, ιδιαίτερα καπέλα που έχουν σχέση με τον κόσμο του νερού. Mm-hmm. Και μετά θα έχουμε και μια επιτροπή που θα απαρτίζεται από τη Βικτόρια Σχίσλοπ, τη συγγραφέα, mm-hmm. την Ανδριανέο Φίτ που είναι ενδυματολόγος και το Μανώλη το Ζουγουρό που είναι σκηνογράφος. Υπάρχει και έπαθλο για όποιον υπάρχει κερδίσει. Έπαθλο, το οποίο είναι έκπληξη, δεν το έχουμε ακόμα ανακοινώσει, αλλά θα είναι κάτι πολύ μεγάλο και πολύ ωραίο. Και έτσι θα ξεκινήσουμε, λοιπόν, έτσι σε αυτό το κλίμα. Θα έχουμε και ένα έτσι ωραίο τρενάκι καρναβαλίστικο που θα κάνει μετά όλα τα παιδιά βόλτα γύρω-γύρω σε όλη την πόλη. Και μετά το απόγευμα θα έχουμε το Blue Night, όπου 7 η ώρα θα έχουμε μακιγιές που θα αρχίζουν να βάφουν τον κόσμο. Θα είμαστε έτσι ντυμένοι σε μπλε και σε μπλε αποχρώσεις και με τη βοήθεια κρουστών θα κάνουμε έτσι μια παρέλαση σε όλη την πόλη και θα καταλήξουμε εκεί σε ένα σημείο που είναι ο πεζόδρομός μας και εκεί μετά θα έχουμε πάρτι με DJ. Γεμάτη μέρα, τα έχουμε φροντίσει όλα. Ναι. Αυτό θα είναι το Σάββατο μας. Καλά, εμείς ψηθήκαμε ήδη, να ξέρετε. Εντάξει. Πιστεύω, όλους σας περιμένουμε. Θα δείτε, αν θέλετε έτσι, να δείτε κάτι ιδιαίτερο, κάτι ωραίο, κάτι έτσι πιο art, πιο έτσι και διαφορετικό, σας περιμένουμε. Έχουμε και αρκετά δωμάτια, είναι πολύ εύκολο να βρείτε και Airbnb και ξενοδοχεία. Ωραία. Θα είναι ένα τρίμερο γεμάτο. Ένα λεπτό, περιμένετε. Μην πείτε μας τι θα γίνει την Κυριακή. Και μετά θα σας ρωτήσω αν υπάρχουν πληρότητες και τέτοια. Ωραία.
Την Κυριακή λοιπόν θα έχουμε την παρέλασή μας, η οποία θα γίνει σε όλο το παραλιακό μέτωπο της πόλης. Α, είναι μεγάλη διαδρομή. Είναι και κόσμος νερού. Θα είναι έτσι από το, εκεί που είναι το λιμεναρχείο, από εκεί που δίνουν τα κουραζιερόπλια. Θα έχουμε όλο γύρω-γύρω από το λιμάνι. Και θα έχουμε και πλωτο καρναβάλι, θα έχουμε και πλεούμενα, δηλαδή και σκάφη, κότερα κτλ. Που θα συνοδεύουν την παρέλαση. Στην παρέλαση θα είναι ομάδες που θα έχουν σχέση με το νερό και με άρματα. Θα πάμε σιγά-σιγά όλο το παραλιακό μέτωπο, μέσα με κέφι και ζωντάνια και θα καταλήξουμε στη λίμνη. Τι ώρα θα ξεκινήσει αυτό? 4:30. Πολύ ωραία. 4:30 θα ξεκινήσει. Θα μπορεί ο κόσμος μέχρι 4:30 να σταθμεύει και να παρκάρει εκεί σε όλα τα πάρκινγκ και στο μεγάλο πάρκινγκ που είναι στο λιμάνι, θα είναι ανοιχτά. Σημαντικό, βέβαια. Γιατί αυτό είναι πολύ σημαντικό, βέβαια, το πάρκινγκ. Και μετά θα καταλήξουμε στη λίμνη, όπου εκεί θα γίνει ένα πάρα πολύ έτσι ωραίο εντυπωσιακό δρόμο, αφού πέσει η νύχτα, με παραδοσιακές βάρκες μέσα στη λίμνη, όπου θα έχουν έτσι με ειδικούς φωτισμούς και έτσι λίγο έτσι υπερθέαμα μέσα στη λίμνη, σχηματισμούς κτλ. Που θα είναι, αυτό θα είναι και ακόμα το πιο διαφορετικό και το ωραίο. Φαντασμαγωρικό ακούγεται. Ναι, πραγματικά. Έτσι ελπίζουμε θα είναι και εμείς το προσδοκούμε αυτό. Και θα έχουμε μετά πάλι συνέχεια πάρτι και θα είναι έτσι μέχρι αργά να διασκεδάσει ο κόσμος και πιστεύω θα περάσουμε πολύ ωραία. Ωραία. Για πείτε μας τώρα, έχουμε περιθώριο, υπάρχουν πληρότητες? Υπάρχουν πληρότητες, γιατί το έχουμε ήδη διαφημίσει και τα λοιπά και ο κόσμος θέλει να δει κάτι διαφορετικό, αλλά υπάρχουν, δόξα τω Θεώ, και η περιοχή είναι τουριστική, υπάρχουν ανοιχτά και Airbnb και ξενοδοχεία. Το κόσμο πιστεύω μπορεί να βρει. Δηλαδή, ένα τρίμερο μετά και τα κούλμα. Έχουμε έτσι. Οι πολιτιστικοί σύλλογοι κάνουν και στην Ελούντα και στο Σίσι με λαγάνες και χαρταετούς. Και είναι έτσι όλο το τρίμερο θα είναι γεμάτο. Θα είναι έτσι μια ιδιαίτερη και θεωρώ έτσι μια εναλλακτική διαδρομή και τρίμερο σε όποιον θέλει. Λοιπόν, γεμάτο διήμερο, 16 και 17 Μαρτίου. Εγώ τώρα να πω όμως για την Νεάπολη, που είναι το χωριό μου, γιατί και εκεί έχετε φροντίσει. Από την Νεάπολη, από την Νεάπολη, κύριε Σαββίδη. Ναι, βεβαίως. Από την μεριά της μητέρας μου, γιατί και εκεί έχουμε δράσεις έτσι αποκριάτικες. Νομίζω σε συνεργασία με το Σύλλογο των Νέων Νεάπολης. Των Νέων Νεάπολης, ναι. Η Νεάπολη είναι αγαπημένη μας, είναι το ιστορικό και θρησκευτικό κέντρο του Δήμου μας και την προσέχουμε ιδιαιτέρως. Και εκεί έτσι θα έχουμε το αύριο και μεθαύριο, έτσι, ναι, ωραίες δράσεις. Αύριο θα έχουμε το κυνήγι του παιδικού θησαυρού, όπου έτσι το έχουν αναλάβει κάποια έμπειρα άτομα, τα οποία τα παιδιά θα περάσουν έτσι ιδιαίτερες στιγμές, αλλά θα έχουμε και άλογα, θα έρθει ο υπηκός όμιλος Ιεράπετρας, θα έχουμε ξυλοπόδαρους, θα έχουμε έτσι διάφορα για τα παιδιά, θα περάσουν πολύ ωραία. Και την επόμενη μέρα θα έχουμε από το απόγευμα διάφορες δράσεις, διαγωνισμούς, ξανά αποκριάτικους και στο τέλος θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο πάρτι με ζωντανό συγκρότημα, πάλι το οποίο θα χορέψουμε, θα διασκεδάσουμε, να ξεφύγουμε λίγο έτσι από τα καθημερινότητα. Και βέβαια. Όλες οι περιοχές, καμία δεν θα μείνει παρακολουθημένη. Τίποτα, στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Εντάξει, αλλήμον. Ο Δήμος Αγίου Νικολάου δεν είναι μόνο η πόλη του Αγίου Νικολάου, έτσι δεν πρέπει είναι. Πρέπει να έχουμε ισορροπία. Βέβαια. Είναι και κύριο πανέμορφες περιοχές. Έτσι, σας περιμένουμε λοιπόν. Λοιπόν, αυτό τώρα είναι. Το καρναβάλι έτσι κι αλλιώς το γνωρίζαμε όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό που στοχεύετε τώρα ποιο είναι? Να γίνει σημείο αναφοράς, να αποτελέσετε, δηλαδή να μπείτε στο χάρτη των καρναβαλιών ίσως της χώρας? Αυτό. Ναι. Θεωρούμε ότι αυτή η γραφικότητα που έχουμε μπορούμε έτσι να προσεγγίσουμε μια ιδιαίτερη μορφή καρναβάλι, γιατί ξέρετε, καρναβάλι υπάρχουν πολλά. Υπάρχει το καρναβάλι του Ρίου, υπάρχει το καρναβάλι της Βενετίας, υπάρχει το καρναβάλι της Πάτρας. Υπάρχουν διαφορετικοί χαρακτήρες. Έτσι θεωρούμε ότι και το δικό μας πρέπει να έχει μια ιδιαίτερη ταυτότητα. Έτσι ο κόσμος που θέλει να δει κάτι διαφορετικό, να έρθει να περάσει όμορφα σε ένα διαφορετικό καλλιτεχνικό επίπεδο. Και θέλουμε να μπούμε με αυτή την ταυτότητα στο χάρτη αυτό. Και σιγά σιγά έτσι ένα διαφορετικό brand να το χτίζουμε και να το ανεβάζουμε. Κύριε Παιδιαδίτη, βλέπουμε πάντως ότι η λίμνη, που είναι το σήμα κατά τεθέν του Αγίου Νικολάου, που δείχνεται πολύ ισχυρό όπλο. Δηλαδή, βλέπουμε και στο cliff diving, μια άλλη πολύ πετυχημένη έτσι διοργάνωση, και τώρα με το καρναβάλι, ποντάρεται πολλά στη λίμνη. Κοιτάξτε, η λίμνη είναι και το σύμβολό μας. Είναι ένας πολύ επιβλητικός χώρος, με τους μύθους του, από την αρχαία και από τη μυθολογία. Είναι κάτι το οποίο είναι το χαρακτηριστικό, στο οποίο θεωρώ ότι μπορούμε να κτίσουμε και να επενδύσουμε πάνω του. Γύρω-γύρω είναι όλες μας οι δραστηριότητες, επομένως νομίζω έτσι πρέπει.
Ακριβώς. Και τι θέλουν οι τουρίστες, ένα καλό μύθο και ένα ωραίο μέρος για να επισκεφτούν, έτσι δεν είναι? Απλά πράγματα και ωραία, αλλά με ωραίο περιτύλιγμα. Θέλουν και ωραίο φωτισμό, αλλά και εκεί ποντάρετε, γιατί μας εξηγήσατε πριν ότι ποντάρετε πολύ στο φωτισμό σε όλα αυτά τα events. Δηλαδή, που ναι, ναι, έτσι. Γι' αυτό έχουμε βάλει και επαγγελματίες, άνθρωπους της τέχνης να μας βοηθήσουν, να το κάνουμε επαγγελματικά και ωραία. Ωραία σύμπραξη είναι αυτή. Και είναι πολύ ωραίο και οι καλλιτέχνες που έχουν ένα όνομα, ένα εκτόπισμα που έρχονται κοντά και, έτσι πρέπει. Βοηθούν. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να είναι στο είδος του και πρέπει να δώσουμε. Εμείς εκεί η περιοχή μας έχει πολλούς ντόπιους καλλιτέχνες και πρέπει ο Δήμος να δώσει βήμα σε αυτά τα παιδιά, να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, να δείξουν ότι και έτσι μαζί είναι win-win. Και εμείς κερδίζουμε και αυτοί κερδίζουν και όλοι μαζί εθελοντικά όπως μπορούμε. Για ένα καλύτερο μέλλον και για τον τόπο μας και για την νεολαία μας. Win-win βεβαίως είναι και με τις επιχειρηματίες εστίασης. Και φανταζόμαστε ότι έχετε μια καλή συνεργασία για όλα αυτά τώρα που σχεδιάζετε, γιατί απαιτείται. Σίγουρα. Κοιτάξτε, εγώ είμαι αντιδήμαρχος και πολιτισμού και τουρισμού βέβαια. Και επιχειρηματικότητας. Και έτσι προσπαθώ να τα συνδυάσω όλα μαζί. Είναι όμως το να καταφέρει κανείς να μπει σε αυτό το χάρτη, είναι μια πραγματικά μεγάλη τονωτική ένεση για την οικονομία της περιοχής. Είναι ένα στοίχημα και θεωρώ ότι όλες οι εκδηλώσεις αυτές και οι τουριστικού χαρακτήρα και οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που πρέπει να τις συνδυάζουμε, να απευθύνονται, να έχουν και το χαρακτήρα των εκπαιδευτικών, να έχουν και το χαρακτήρα του να έχει την τοπική ταυτότητα και να ο επισκέπτης να βλέπει το κάτι διαφορετικό και όλο αυτό να συνδυάζεται με την τοπική οικονομία. Δηλαδή είναι ένα πάντρεμα πολύ όμορφο και κάτι το οποίο είναι το experience, αυτό που επιζητάει τώρα που είναι πια πόλη που λέμε το experience κτλ. Το οποίο θα το νιώσει, θα το βιώσει ο επισκέπτης και είναι αυτό που θα του μείνει. Γιατί ο καθένας γυρίζει κάθε χρόνο σε πολλά διαφορετικά μέρη. Αλλά πραγματικά αυτό που θα το νιώσει στην ψυχή του, στην καρδιά του, αυτό είναι που θα του μείνει για μετά για πολλά χρόνια. Αυτό θα προσπαθούμε και αυτό θεωρώ ότι πρέπει να κάνουμε, έτσι και σαν Κρήτη γενικά. Τώρα, επειδή εσείς είστε και τουρισμού, όπως είπατε πριν από λίγο, και επειδή το σηκώνει και η περιοχή. Έχετε μπει στη διαδικασία να φτιάξετε, για παράδειγμα, ένα τέτοιο μονοπάτι στο Δήμο Αγίου Νικολάου, που να συνδέει τον πολιτισμό τότε, σήμερα, το χτες, το αύριο, της πόλης, του Δήμου ολόκληρου, στο κομμάτι του τουρισμού? Αυτά ακριβώς προσπαθούμε. Εμείς έχουμε εκεί πάρα πολλά αξιοθέατα. Ακριβώς. Πολιτιστικά αξιοθέατα, θρησκευτικά, εναλλακτικές διαδρομές. Αυτά όλα προσπαθούμε τώρα να τα αναδείξουμε. Να μην πηγαίνει ο κόσμος και να βλέπει ένα χορταριασμένο τοπίο, κλειστούς ναούς, κλειστά μνημεία. Τώρα προσπαθούμε και σε συνεργασία και με την αρχαιολογία και με τη Μητρόπολη να ανοίξουμε έτσι μνημεία, να ανοίξουμε ναούς. Ακόμα και μέσα στη λίμνη προσπαθούμε τώρα μετά από δεκαετίες. Αν ξέρετε, εκεί υπάρχει το εκκλησάκι που βλέπετε. Το οποίο αυτό δεν είναι εκκλησάκι. Αυτό μέσα είναι μια στοά 50 μέτρων. Την οποία την είχαν σκάψει, ξέρετε, οι Γερμανοί επικατοχής. Και στη συνέχεια, τη δεκαετία του 60, είχε έρθει ο Νίκος Κούνδρος, ο σκηνοθέτης, και είχε μέσα ζωγραφίσει τους στίχους και είχε κάνει πάρα πολλά έργα. Αλλά δυστυχώς εδώ και δεκαετίες είναι κλειστό, βλέπουμε το απ' έξω. Το απ' έξω, βλέπουμε. Αλλά μέσα είναι ένας φοβερός επιβλητικός χώρος και προσπαθούμε. Γιατί είναι κλειστός τόσα χρόνια? Ήταν κλειστός γιατί θεωρούσαν ότι ήταν, υπήρχε θέμα ασφάλειας, ίσως και από αδιαφορία, ίσως έτσι ήταν και πιο εύκολη. Όλα μαζί λίγο. Προσπαθούμε έτσι και συμβολικά, γιατί θεωρούμε ότι είναι το αυτονόητο, το πρώτο που πρέπει να ανοίξουμε αυτό, γιατί είναι δίπλα στη λίμνη. Να κάνουμε έτσι και θεματικό μουσείο μέσα για τον Άγιο Νικόλο και για την ιστορία μας και για την ιστορία της λίμνης. Και από εκεί, αυτό σαν σύμβολο, θα ξεκινήσουμε και για τα υπόλοιπα πολιτιστικά μνημεία. Λοιπόν, κύριε Παιδιαδίτη, εσείς έχετε μπει πολύ φορτσάτα, πολύ δυναμικά και στο χαρτοφυλάκιό σας. Μόλις ολοκληρωθούν έτσι το καρναβάλι, όλες οι εκδηλώσεις, θα μας ξανάρθετε να πούμε και για τα υπόλοιπα. Βεβαίως, με χαρά. Και για το Δήμο και για έξω από το Δήμο. Γιατί έχουμε και άλλα χωριά έξω από το Δήμο. Εννοείται. Έχετε Κριτσά, έχετε Λατό, έχετε Καθαρό. Έτσι. Αυτό είναι το στοίχημα. Πώς θα ισορροπήσουμε το παραλιακό μέτωπο με την ενδοχώρα. Γιατί εκεί στην ενδοχώρα είναι η διαφορετικότητα. Εκεί είναι όλο το experience που λέμε. Βέβαια. Σας ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Και εμείς. Θα σας ξαναδούμε.